όμως πρόσφατα ναι. έδωσε ένας Λινός Δημήτρης λέγεται, επιστήμονας μάλιστα. και αυτός καθηγητής γιατρός ναι. στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ναι. και κάθισε και έκανε σύγκριση με το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί εδώ στο Βόλο ότι είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ξέρετε, παγκοσμίως ναι. και τώρα πόσο μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει δώσει deadline, αν δεν κάνω λάθος, ένα χρονικό ορίζοντα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός ότι πλέον θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ορυκτό το λιγνίτι που καίει φερρυπίνη ΔΕΗ. Ναι. Τι θα κάψει, ρε παιδί. Και λέει ότι το σκουπίδι πλέον που παράγει. Το πετκόκ, ας πούμε, ναι, και η Αγέτη σήμερα. Ναι, είναι καταστροφή. 10 φορές χειρότερο ισχύει από αυτό. Τα σκουπίδια. 10 φορές χειρότερο. Ναι. Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί όμως δεν μιλούσαν. Εσύ γιατί πιστεύετε ότι δεν μιλούσαμε λοιπόν όλοι σε αυτή την πόλη. Γιατί ο καθένας έχει τη δική του ατομική. Δεν θα πω όλοι. Ο κόσμος δεν μιλούσε γιατί δεν γνώριζε. Ναι. Δεν γνώριζε. Όλη την ατομική ευθύνη που ναι. δεν γνώριζε. Ωραία. Δεν ήταν ενημερωμένος. Υπήρχε... Κάποιοι άλλοι που υποκινούν τα πράγματα, ναι. θεωρώ, η εκτίμησή μου είναι, αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη, ότι τα παίρνανε. Τώρα, πώς το 100%. Δεν έχετε στοιχεία. Είπα, μπορεί να κάνω λάθος. Εκτιμώ, είπα. Ναι. Άρα λοιπόν το τι θα κάψει, αν προβλέπετε από τον... Έχει πάρει άδεια η Αγγέλη. Έχει πάρει. Ναι, τι κοροϊδευόμαστε τώρα. Άρα... Τόσα χρόνια άρα, αυτοί λέτε... οι αγωνιστές, κύριε Μαρέδη, που ήτανε. Θα σας πω τι γινότανε. Τα παίρνανε όταν κατέβηκα εγώ. Αλλά πώς το λέτε. Την αλήθεια σας λέω. Γιατί δεν διαμαρτυρηθήκανε. Όταν έκαιγε, λειτουργούσαν στην ΑΓΕΤ 4 μονάδες. Και γινόταν η ατμόσφαιρα επάνω. Έχουν κάνει καταγγελίες γι' αυτό οι περίπτωση. Καταγγελίες, εντάξει. Δωράκια παίρνανε όλοι. Και να σας πω κάτι, όταν πήγα στην ΑΓΕΤ και ζήτησα να κάνουν σε ανταποδοτικότητα για την κοινωνία, ναι. για παιδικές ναι, χαρές ναι. πράγματα, είπε ο Γάλλος, ο Γενικός Διευθυντής της Λαφάς, πρώτη φορά κύριε Μπέο έρχεται δήμαρχος στο εργοστάσιο, στην Αθήνα, στα κεντρικά, και ζητάει κάτι για την πόλη. Δεν είπε ότι οι άλλοι ζητάγανε, ναι. αλλά αφήνω να το καταλάβετε εσείς. Μισό λεπτό, δεν θα το κάνουμε... Α, κάτσε, αφήνω τυπονούμερα τώρα. Την αλήθεια λέω, τι είπε, μεταφέρω τι είπε. Είπε ότι πρώτη φορά... Ζητάει κάτι για την πόλη. Για την πόλη. Οι άλλοι τι ζητάγανε, αφήστε το.